Τσαρούχης, Ζεμπέκικα, ένα πρώτο. Τσαρούχη, λένε ότι κάθε πρωτοχρονιά εσείς ζωγραφίζετε ένα ζελμπέκικο. Ένα πίνακα δηλαδή, που περιστάει αυτό το χώρο. Μια χρονιά να το κάνω αυτό στη Γαλλία. Και από τότε έχει κανένα συμβολισμό καταρχήν αυτό για κανένα εσάς. Κανένα συμβολισμό. Εγώ δεν είμαι συμβολιστής, είμαι ρεαλιστής. Θέλω να κάνω κάτι καλό με κέφι και έκανα ένα πρώτο ζελμπέκικο. Από εκεί και πέρα το επαναλάβανα κάθε χρόνο, διαφορετικά φυσικά. Στην έκθεση που θα γίνει θα εκτεθούν πολλά πρωτοχρονιάτικα. Αλλά βρήκα σε ένα πολύ παλιό έργο, το 63, καμωμένο καλοκαίρι, που έχει το ίδιο θέμα. Στην αρχή τα έκανα όπως τα είχα δει, δηλαδή είμαι στρατιώτης, θα χορεύω με ναύτες. Διότι μόνο αυτές οι δύο συνομοταξίες χόρευαν το ζεμπέκικο και ένα από τα κοντά στους στρατώνες. Στα άλλα τα πολυτελή που παίζαν τα μεγάλα συγκροτήματα, ήταν καλά μπουζούκια, σπάζαν πολύ πιάτα, πολλά πιάτα οι πλούσιοι, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτοί που ξέρουν να χορέψουν και δεν υπήρχαν χορευτές. Τα ζελμπέκικα αποτελούν μια μεγάλη και σημαντική ενότητα στη ζωγραφική του Γιάννη Τσαρούχη, πολυσήμαντη και πολλαπλά συνδεδεμένη με τον ίδιο τον καλλιτέχνη και τα ενδιαφέροντά του, τόσο όσο και οι ναύτες του που έμειναν θρηλυκοί στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής. Τα ιερατικά αυτά γυμνά που βλέπουμε για πρώτη φορά στο σύνολό του στην έκθεση της Γκαλερί Ζουμπουλάκη είναι έκφραση μακρών αναζητήσεων πλαστικών και ιστορικών. Αποτέλεσμα πείρας, βαθιάς αγάπης, απελευθέρωσης. Απότιση φόρου τιμής του αστού στο λαϊκό πολιτισμό, τον πηγαίο, που τελικά αποτελεί και το συνδετικό κρίκο με το παρελθόν μας το Μακραίωνο. Σχεδίασα ή ζωγράφισα αυτά τα προσχέδια τις πρώτες ιδέες για μελλοντικούς πίνακες, γράφει ο ίδιος, που θα είχαν ως θέμα αυτούς που χορεύουν ζεϊμπέκικο ή τσάμικο. Χωρίς φόβο επικρίσεως και ανάγκη επέν.
Εργάστηκα δίχως μοντέλο, βασισμένος μόνο σε ό,τι είχε απομείνει στη μνήμη, σε ό,τι είχε συγκρατήσει η μνήμη και με τη βοήθεια της φαντασίας. Όλα βγαίνουν από την πραγματικότητα, αλλά ο άνθρωπος θεωρεί πιο πραγματικά τα πρόσωπα που θυμάται ή φαντάζεται. Βέβαια για σας δεν είναι ένα οποιοδήποτε θέμα το ζεϊμπέκικο. Είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει από πάρα πολλές πλευρές. Εγώ σας θυμάμαι από πάρα πολύ παλιά που μιλούσατε για τη λαϊκή μουσική, για την προέλευση αυτών των πραγμάτων. Και νομίζω ότι είναι ένας συσχετισμός και η ζωγραφική σας. Μοιραίος είναι, διότι εγώ εκφράζω αυτά που έχω μέσα μου. Αλλά ο ζεϊμπέκικος δεν είναι Τούρκικος, ούτε Ανατολίτικος. Είναι Θρακικός. Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εγώ έμενα με την εντύπωση ότι είναι κάτι ανατολίτικο και εσείς τέλος πάντων είσαστε ένας Έλληνας ζωγράφος. Η ανατολίτικη είναι όλη η ελληνική μουσική, από αρχαιοτάτοχα, από τον Ευρυπίδη και από τον Εσχύρο είναι ανατολίτικη μουσική. Γι' αυτό λένε Λίδια, Φρύγια, Βρύγιον μέλος, Λίδιο μέλος. Αλλά ο Τούρκος διευθυντής του Αυτοκρατορικού Μουσείου της Κωνσταντινούπολης, σε ένα γαλλικό κείμενο που έχει σε ένα βιβλίο για τα κοστούμια, στα κοστούμια του Ζεϊμπέκιντον έχει τα εξής σχόλια. Αυτή δεν είναι από ράτσα τουρκική, είναι από άλλη καταγωγή και είναι οι Έλληνες που χτίσαν τα στράλις. Και για να τα αποδείξει αυτό αναφέρει ότι στο περίεργο κοστούμι που φορούν, που αρχίζει από τη μέση, από τους γοφούς και τελειώνει πάνω από το γόνατο, έχουν την κοκεταρία, γράφει, να δείχνουν τα γόνατά τους επειδή είναι πολύ λευκά, όπως όλων των Ελλήνων. Και είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είχαν ασημένιο σώμα, γι' αυτό έτσι του λένε, οι άνθρωποι με την ασημένια σάρκα. Και μετά τους βρίζει βέβαια τους Ζεϊμπέκικους, γιατί ήταν αντίθεση και ότι ένας Τούρκος που αντικαθέστησε έναν άλλον Τούρκο στο Αϊδίνι, τους είπε να αλλάξουν τη στολή τους και αυτοί έκαναν επανάσταση μεγάλη. Στο τέλος πετάχθηκαν στους Τούρκους, αλλά όμως δεν άλλαξαν τη στολή τους καθόλου. Και επέμεναν τη φοράνη και την είδα εγώ το 34 ακόμα. Πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, βρήκα ζεϊμπέκηδες που ανέβηκαν πάνω στο καράβι. Και ήταν ένας εξαιρετικός χορευτής που φαινόταν καλός μόνο όταν χόρευε. Όταν δεν χόρευε ήταν απέσιος. Και τα πρώτα βήματα της ζεϊμπέκηδου τα έμαθα από αυτούς τους Τούρκους, από αυτούς τους Τούρκους υπηκόους. Φαίνεται ότι στην αρχαιότητα είχαν μια θρησκεία που δεν ήταν ούτε χριστιανική ούτε τουρκική, ως το 18ο αιώνα. Τι υπολογίζετε ότι ήταν, τι φαντάζεστε ότι μπορεί να ήταν? Μα κάτι σχετικό με τα ορφικά, σχετικό με τα αναστενάρια. Εσάς την προσοχή σας τα ζεϊμπέκικα την τράβηξαν τότε, το 1934, που λέτε, είτε ή και παλαιότερα είχατε την ευκαιρία εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν να είχα δείτε την ευκαιρία, δεν έβγαινα ποτέ στον κόσμο εγώ να δω τις ταβέρνες και όλα αυτά. Ό,τι ήξερα για το λαϊκό κόσμο τα ήξερα από τον συμμαθητή μου, τον Καβαδία, τον ποιητή. Πώς τον πειράζει, ζούσα μέσα στα σαλόνια που μιμούνται τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Που είχαν σκοτεινά παράθυρα με κουρτίνες πολλές, με στόρια πολλά. Αργότερα γνώρισα τον Πειραιά. Πολύ αργότερα. Πότε πήρανε αξία αυτά τα πράγματα ή μάλλον σημασία για τους Έλληνες? Τα χρόνια της κατοχής υπήρχαν ή τα μεταπολεμικά χρόνια? Υπάρχουν από το 1900, διοκόμενα πάντοτε από την αστυνομία. Και στις μέρες μου τα κλείναν, κάθε τόσο κλείνανε αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα με ενδιαφέρε πάντα αυτή η μουσική, χωρίς να ξέρω το όνομά της και χωρίς να ξέρω από πού προέρχεται. Και μετά έτυχε να γνωρίσω και τι είναι και τι καταγωγή έχει. Πάντως, προπολεμικός, πήγαινα στο κατάστημα Οδός Δώρου που τραγουδούσε η Ρόζα Ασκενάζη. Την είχατε γνωρίσει και προσωπικά την Ασκενάζη? Πολύ συχνά την έβλεπα και με αγαπούσε πολύ και την αγαπούσα πολύ. Ήταν μαζί μου ο Ξυγκόπουλος και ο Κόντογλου, πολύ συχνά. Ο Κόντογλου δεν του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Θα έβρισκε πολύ, πώς το λένε, πολύ, όχι σόκιν, αλλά πολύ ανεδί. Αλλά πίναμε μπύρα με τον αρχαιολόγο τον Ξυγκόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ φίλος της μουσικής αυθινής. Αλλά το πρώτο ζεϊμπέκικο που με εισήγαγε στον νέο κόσμο του ζεϊμπέκικου ήταν στην Αλβανία, γυρίζοντας από τη Φτέρα. Με ένα αυτοκίνητο άκουσα κάποιον να τραγουδάει μέσα στη ζωή σαν μονοπάτια. Και αυτό ήταν ένα καινούριο πράγμα που δεν το είχα ακούσει πριν. Ήξερα τη Δημητρούλα, αλλά ήταν παλιό ζεϊμπέκικο.
Και όταν γύρισα στην κατοχή, πολύ λίγο ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα. Αλλά στην απελευθέρωση πήγαινε πολύ συχνά με οδηγό τον Βελούδη, ο οποίος σαν το σκυλί το κυνηγητικό μοιραζόταν που υπάρχει ενδιαφέρον κέντρο. Αυτό το κέντρο του Μαρίου ήταν καταπληκτικό. Αυτό που βρισκόταν ήταν αυτό στην οδό Δώρου. Ή οδός Δώρου κοντά στη Ρόζα ή οδός Ίωνος. Όταν έμπαινε κανείς μέσα είχε αυτή την ιερότητα που έχουν τα τελειοποτεία του Τόκιο και αισθανόταν μέσα σε έναν ναό. Και είχε έναν δραστήριο διευθυντή, ο οποίος δεν επέτρεπε ποτέ σκηνές και σπασίματα και τέτοια πράγματα. Όποιος θα τακτούσε, τον πετούσε έξω από το γιακά. Μπορούσαν μόνο να ακούνε δηλαδή εκεί. Χορεύανε καταπληκτικά. Και πήγαν μπουζούκια. Ενώ αργότερα τα καλά, τα ενδιαφέροντα από χορευτικής απόψεως ήταν αυτά που είχαν τζουμπόξ. Ποιους άλλους γνωρίσατε εσείς από τους εκτελεστές των ζεϊμπέκικων και γενικά του λαϊκού τραγουδιού? Εγώ ρώτησα τον Τζιτσάνη, ξέρω καλά, την Μπέλου, τον Μάρκο είχα γνωρίσει. Λίγο πολύ όλους τους γνώρισα και με χαιρετούσα σαν να αισθάνονται ότι αγαπάω τη μουσική τους. Τώρα όταν πάω στον Τζιτσάνη δεν μπορώ να πάω χωρίς να με προσκαλέσει να χορέψω και λέει άλλοτε χορεύει πολύ καλά και ακόμα και τώρα χορεύει καλά. Αυτό το δίπλωμα το δέχομαι με σεμνότητα και με ευχαρίστηση. Και τώρα όλοι μαζί να παρακαλέσουμε το μεγάλο μας Γιάννη Τσαρούχη να χορέψει ένα ζεμπέκικο. Έλα Γιάννη. Yeah.
Θα πρέπει να ξανάρθουμε όμως στους πίνακές σας, κύριε Τσαρούχη. Από την πλευρά την εκφραστική. Οι πίνακες με τα ζεϊμπέκικα. Δηλαδή το ζεϊμπέκικο είναι το θέμα τους, αλλά το κύριο θέμα είναι το ίδιο που είναι σε όλα μου τα έργα και είναι οι σχέσεις του φόντου με τη φιγούρα. Για να πω μια κουλτουριάρικη έκφραση, ο ζωγραφικός χώρος. Αυτό είναι το δυσκολότερο και το πιο ενδιαφέρον πράγμα για τον ζωγράφο. Τα άλλα είναι μαντανώς, τα θέματα και οι ονομασίες. Το κύριο θέμα, ο άθλος που προσπαθεί να κάνει ένα ζωγράφος είναι να δέσει τη φιγούρα με το φόντο του. Τώρα, στο συγκεκριμένο αυτό κύκλο της εργασίας σας που παρουσιάζετε, νομίζετε ότι υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές? Υπάρχει κάτι διαφορετικό? Εγώ τουλάχιστον υπάρχει σαν θεατής... Υπάρχει κάτι καινούριο, δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια, αλλά είναι καινούριο. Έχω σχεδιάσει και ζωγραφίσει πολλούς χορευτές όταν πήγαινα στα κέντρα και τους έβλεπα. Συνήθως ήταν ντυμένοι στρατιωτικά ή ναυτικά. Μετά τους έκανα στο Παρίσι, έκανα εκ μνήμης θέματα, είμαι μοντέλο, που ήδη οι χορευτές ήταν γυμνοί, γιατί όλα τα κοστούμια παλιώνουν, ο άνθρωπος μένει ο ίδιος. Αλλά είχα τύψεις, διότι φαινόταν λίγο ιδεαλιστικά αυτά τα έργα. Και συνέλαβα με τη φαντασία μου μία ακτή στην οποία οι άνθρωποι βγαίνοντας από τον μπάνιο χορεύουν ζεϊμπέκικο από του ήχους φωνογράφου. Και πολλά έχω κάνει να χορεύουν τσάμικο ή ζεϊμπέκικο που τα τοποθετώ σε μία ταβέρνα ή φανταστική. Τίποτα δεν φαντάζομαι που να μην πραγματοποιείται. Όταν πήρα μια φορά μια φωτογραφία ενός μοντέλου μου κουρεμένου και του έβαλα μαλλιά, μου είπαν αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, δεν θα αφήσει ποτέ τα μαλλιά τους. Όταν γύρισα στην Ελλάδα το 1973 για ένα διάστημα, έμεναν λίγες μέρες, είδα ότι όλοι οι Έλληνες είχαν μακριά μαλλιά και ψηλά τακούνια. Ό,τι φανταστώ συνήθως γίνεται και ό,τι αγαπώ πολύ εξαφανίζεται. Τα μοντέλα σας όμως στην προκειμένη περίπτωση έχουν και κάποιο άλλο στοιχείο. Έχουν τα φτερά των αγγέλων στην ράχη και έχουν επίσης φωτοστέφανα αυτή τη φορά. Φτερά δεν έχουν παρά μόνο αν είναι ο αίρος που τους στεφανώνει. Ο φωτοστέφανα τον πήρα από τα ελληνιστικά και από τα βουδιστικά έργα. Είναι πιο παλιός από το χριστιανισμό ο φωτοστέφανος. Διάφορες πόλεις, αυτοκράτορες ή απλώς και άνθρωποι έχουν φωτοστέφανα που δείχνει τη λάμψη της προσωπικότητας. Επειδή μιλήσατε για τα βουδιστικά, υπάρχει και μια περίεργη χρωματική κλίμακα, ασυνήθιστη ως τώρα στα έργα σας που χρησιμοποιείτε στα ζεϊμπέκικα. Ναι, τα είδα αυτά τα χρώματα στο Γκυμέ που είχα καιρό να πάω και επίσης στο Μουσείο του Βερολίνου που έχουν της Κεντρικής Ασίας ωραίες στιχογραφίες, μια κλίμακα που δεν ήταν ποτέ δική μου και την μιμήθηκα. Έχει έντονα πράσινα, σαν από ίασπη, μπλε που δεν είναι ίδια με τα δικά μου. Η παλιότερη κλίμακη ανατολική που χρησιμοποιούσα ήταν από, μάλλον ελληνική, όχι ανατολική, ήταν από τις διαφημίσεις του Καραγκιόζη. Αυτές παραμένουν ως ένα σημείο, ιδίως τα μεγάλου... Σε πολλά έργα, ναι. Μεγάλων διαστάσεων έργα. Ο Δεδούσαρος είναι σχεδόν πολυγνώτιος στα χρώματα του. Ο Σπαθάρης είναι χρωματιστής και βάζει πολλά χρώματα, αλλά με πολύ μαεστρία. Κάνει πλούσιες κλίμακες που υπάρχουν ροζ, μοβ, κόκκινα, λεμονιά, πράσινα. Έχετε όμως και κάτι σχεδόν άσπρο, ένα παγωμένο άσπρο στα σώματα καμιά φορά. Αυτό τεχνικώς είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Ένα σώμα και ένα πρόσωπο αποτελούνται από τοπικό χρώμα, σκιά, ημιτόνιο και γυάλισμα. Καμιά φορά σε πολλές ζωγραφικές ανατολίτικες το γυάλισμα καταλαμβάνει όλο το πρόσωπο ή σε άλλες ζωγραφικές που είναι λιγότερο ενδιαφέροντες το τοπικό χρώμα καταλαμβάνει όλο το σώμα. Είναι μυστικά που τα καταλαβαίνω, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Αυτό το άσπρο χρώμα δίνει ένα τόνο μεταφυσικό στις φιγούρες σας, στις χορευτικές όμως. Μα η ίδια η φύση είναι μεταφυσική, άμα την προσέξει κανείς και την ερευνήσει. Το φυσικό και το μεταφυσικό είναι πράγματα συμβατικά. Πολλές φορές βλέποντας τον ήλιο να φωτίζει ένα πρόσωπο στον δρόμο, μπορεί να φανταστείς ότι βλέπεις και τη σελήνη να τη φωτίζει. Είναι το ίδιο φως του ήλιου που φωτίζει τη σελήνη και πολλές φορές το έχω πάθει αυτό, να βλέπω πιο αντικειμενικά το φως του ήλιου και να μοιάζει πολύ με τη σελήνη. Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Είναι δύσκολο να τα πει κανείς, τα ξέρω, τα καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να τα εκφράσω γιατί θέλει προσοχή μεγάλη. Thank you.
Αυτά τα σχέδια έχουν γίνει με πόθο ελευθερίας. Της ελευθερίας να υπακούσω τους πολλούς και παράτερους χρησμούς που ακούει η ψυχή μου. Μακριά από μένα οι τυποποιημένες ελευθερίες της ρουτίνας. Θέλησα να δοκιμάσω μερικά πράγματα αποφεύγοντας τις κατεστημένες ελευθερίες που ίσως κακά εγκαταστάθηκαν, περιττές και άχρηστες για τον άνθρωπο. Κοπίασα στη ζωή μου και ψάχνω ακόμη για να βρω ένα στερεό έδαφος να χτίσω όχι το λαμπρό παλάτι μου, αλλά το απαραίτητο μικρό καλύβι μου. Συχνά αισθάνθηκα την ανάγκη να ελέγξω τη φαντασία και τη μνήμη μου, κάνοντας σχέδια από το φυσικό. Τι ανεκλάλλητη χαρά όταν η πραγματικότητα συμπίπτει με τη φαντασία και τη μνήμη. Το ενδιαφέρον του Γιάννη Τσαρούχη για το χορό, τη μουσική αυτή, τους εκτελεστές και τους χορευτές της είναι παλιό. Μπορεί μάλιστα να πει κανείς πως οι μεγάλες αυτές δραματικές συνθέσεις του μετουσιώνουν όλο το παλιό και ανυπόκριτο πάθος του για αυτό το λαϊκό κόσμο και τη λαϊκή έκφραση μέσα στην οποία ζει η όρχηση, η πανάρχια και μυστηριακή. Όλα αυτά εκφράζονται βέβαια ακόμα πιο εύγλωτα στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος χόρευε και χορεύει αυτούς τους σκοπούς. Στα πρώτα ζεϊμπέκικα που ζωγράφισα, τις φιγούρες τις έντυσα με στρατιωτικά ή ναυτικά ρούχα. Γιατί από αυτούς είδα να χορεύεται ο χορός αυτός, εξηγεί στο κείμενο που συνοδεύει το λευκόμά του ζεϊμπέκικα. Όταν άρχισα να ζωγραφίζω γυμνούς χορευτές, με πείραζε κάπως και, για να κάνω πιθανά τα οράματά μου, επινόησα με τη φαντασία μου παραλιακά καφενεδάκια, στα οποία αναδυόμενοι κολυμβητές, υπό τους ήχους ενός βραχνού φωνόγραφου ή ενός jukebox, ερχόνταν στο τσακίρ κέφι και χόρευαν ζεϊμπέκικο ή τσάμικο. Αλλά προς τι οι δικαιολογίες μου, όταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος το είπε μια για πάντα για μένα, ότι οι φιγούρες μου είναι πάντα γυμνές, ακόμα και όταν είναι ντυμένες. Thank you.
Ευχαριστώ.